ένα ποσοστό σαν τα 80% των ζευγαριών είναι συμβατικά. Ξέρετε τι είναι ο γάμος? Ο γάμος είναι η κάλυψη μιας πολύ βασικής ανάγκης του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή? Να ενωθεί με έναν άλλον άνθρωπο. Εν τη ενώση το είναι έχομεν, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βασική λοιπόν ανάγκη είναι αυτή. Μάλιστα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ανάγκη της ύπαρξης. Εν τη ενώση το είναι έχομεν. Δηλαδή χωρίς ένωση είμαστε ανύπαρκτοι. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Άμα θα δείτε, μελετήσετε πολλά ζευγάρια τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε τι εννοούσε ο Χρυσόστομος όταν έλεγε ότι ενώσει το είναι έχουμε. Υπάρχουμε, αλλιώς δεν υπάρχουν. Πώς γίνεται η ένωση? Η ένωση γίνεται με την ερωτική επιθυμία, λέει πάλι ο Χρυσόστομος. Η της ομιλίας επιθυμία, δεν με μιλάει, ομιλία λέει τη σεξουαλική πράξη. Η της ομιλίας επιθυμία συνάπτει τα γέννη προς άλλα. Η ένωση λοιπόν γίνεται με τον έρωτα. Δεν γίνεται, και ένας άλλος πατέρας Εκκλησίας λέει ότι τον έρωτα, είτε θείων, είτε αγγελικών, είτε νοερών, είτε ψυχικών, είτε φυσικών, το πούμε ενωτική και συγκρατητική, να το καταλάβουμε δύναμη. Αυτό είναι ο έρωτας. Είναι η δύναμη εκείνη με την οποία πραγματοποιείται αυτή η ένωση. Και ένωση δεν υπάρχει. Και ξέρετε, θα σας πω και το επόμενο που λέει πάλι ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο γιο του Δαβίδ, τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος ήταν γιος της Βυσταεδέ, με την οποία είχε μια μιχαλίδα σχέση ο Δαβίδ. Μιχαλίδα στο ποσοστό που έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο να σκοτωθεί για να πάρει εκείνος τη γυναίκα του. Ωστόσο, λέει ο Χρυσόστομος, ότι ο γιος του Αβεσσαλόμ ήταν ένα εξαίρετο παλικάρι, γιατί λέει, τα τικτόμενα κοινωνούν του φίλτρου των τικτόντων. Δηλαδή αυτά που θα γεννηθούν, τα παιδιά που θα γεννηθούν, μετέχουν του έρωτα των γονέων τους. Η ποιότητα των παιδιών θα εξαρτηθεί από το αν η σχέση των γονέων είναι ερωτική και αν έχει πραγματοποιηθεί η ένωσή τους. Αυτό δεν γίνεται λοιπόν. Και έχουμε από τη μια τη μητέρα η οποία στρέφεται στο γιο να καλύψει τις ερωτικές της ανάγκες, όχι τις σεξουαλικές, αλλά με αυτό τι? Οι πιο σπουδαίες είναι οι συναισθηματικές, δεν είναι οι σεξουαλικές. Και γι' αυτό φροντίζει να μην του λείψει τίποτα. Αυτό που άκουσα και προχθές στην τηλεόραση, ή μια περίπτωση στον Αντένα που παρουσιάζουν πακέτο, αν θα έχετε δει αυτό το πακέτο, που ήταν μια κυρία η οποία παρουσίασε ένα γιο που είναι 40 χρονών και ο οποίος τώρα είναι ναρκωμανής, και τον οποίο τον είχε υιοθετήσει, γιατί όταν τον γέννησε η μάνα του, που ήταν ένα παιδί εκτός γάμου, και η μάνα του ήταν 15 χρονών, η μάνα της, για να μην της καταστρέψει, έτσι νόμιζε, τη ζωή, το πήρε αυτό το παιδί, της είπε ότι πέθανε το παιδί και το έδωσε κάπου άλλο. Αυτή η μητέρα λοιπόν που πήρε αυτό το παιδί, το μεγάλωσε και είπε,
Το μεγάλωσα χωρίς να του λείψει τίποτα. Να γιατί έγινε ναρκωμανής ο άνθρωπος. Πώς να τα βγάλει πέρα σε μια ζωή όταν είχε προετοιμαστεί για να μην του λείψει τίποτα. Λοιπόν, ο πατέρας λοιπόν που δεν έχει μια σχέση κοινωνίας και ένωσης με τη μητέρα είναι απόν. Και ή τον στέλνει η μητέρα να βγάλει χρήματα και μετά παραπονείται ότι δεν είναι παρόν στην οικογένεια, ή τον στέλνει να βγάλει χρήματα για να την αφήσει να απολαμβάνει τον έρωτά της με το γιο της. Τρομάξατε? Να γίνει από αυτούς τους ανθρώπους γάμος, αν δεν είναι σε θέση να δεχθούν τη δυσκολία του άλλου, ροχαλίζει ο άλλος. Γιατί ροχαλίζει, ροχαλίζει. Πόσο εύκολο είναι να κινηθεί ένας δίπλα σε έναν άνθρωπο που ροχαλίζει? Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες. Παίρνετε ένα αυτοκίνητο, πολύ ωραίο, πληρώνεται ακριβά και τα λοιπά, και αρχίζουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα που θα σας κάνει κάποιο διαρρήκτης, τα προβλήματα που θα κάνετε κάποιο λάθος στην οδήγηση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το σπίτι σας δεν θέλει διαρκώς συντήρηση. Το σπίτι σας. Γίνεται να έχετε ένα σπίτι χωρίς να κάνετε διαρκώς συντήρηση. Χαλάνε τα υδραυλικά, χαλάνε τα τούτα, χαλάνε τα κίνα. Οι δυσκολίες είναι ο κανόνας. Είναι το κυρίαρχο στη ζωή. Αν εγώ μεγαλώσω με ευκολία, αυτό δεν θα μεταδώσω και στον άλλον. Ευκολία. Δηλαδή, γιατί να υπάρχουν προβλήματα? Ποια εύκολα. Όταν μεγαλώνετε. Γιατί να δεν θα δημιουργώ προβλήματα. Όταν μεγαλώνετε με ευκολία, δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Και γι' αυτό δεν θα τα βγάλετε πέρα με έναν άλλον άνθρωπο. Τι το κάνει καταστροφικό? Το κάνει όταν δεν είναι προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει την πραγματική ζωή. Στη βάση ότι όταν ο άνθρωπος έχει αρνητική παιδικότητα, δεν έχει πάρει την αγάπη, δεν έχει εξελιχθεί σε όλα τα στάδια της ύπαρξης και έχει μείνει βρέφος, πώς κάποιοι έχουν δύναμη και ξεθαρρούν? Η αλήθεια είναι... Τι είναι αυτό που συνιστάει? Καταρχήν όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι λέτε αγάπη. Τι είναι αγάπη? Εσείς το ναι είναι αγάπη, το όχι δεν είναι αγάπη? Εσείς το πες. Τα όρια δεν είναι αγάπη? Γιατί όταν μιλάτε συνήθως για αγάπη, μιλάτε για ντάντεμα. Προσέξτε το. Προσωπικά δεν εννοώ καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά, ο Πάσαρης τον θυμόσαστε, έναν εγκληματία που είναι τώρα χρόνια στη φυλακή. Η μητέρα του ήταν πόρνη και ο πατέρας του ήταν αλκοολικός. Δεν πήρε από κανέναν τίποτα. Και γι' αυτό επαναρωτάτε όταν κάποιος δεν συμπεριφέρεται σωστά και σας ενοχλεί, να ρωτάτε γιατί το κάνει αυτό. Από πού αυτός ο άνθρωπος να αντλήσει κάτι θετικό για τη ζωή? Δεν πήρε καμιά αγάπη. Η ερώτησή μου πάντως είναι πώς μπορεί κανείς να... Πώς? Η ερώτησή μου είναι πώς μπορεί κανείς να υπερβεί το τραύμα της παιδικής του ηλικίας σε περίπτωση... Μόνος του δεν θα μπορέσει ποτέ. Αλλά... Ποτέ, με μια βοήθεια. Πρέπει να στραφεί σε ειδικούς. Με μια θεραπεία. Τα παιδιά βλέπουν ότι στη ζωή μας είμαστε εντελώς αντίθετο ή πολύ αντίθετο από αυτό που λέμε ότι πιστεύουμε. Θέλετε να την πάρουν αυτή την πίστη στα σοβαρά? Ευτυχώς που δεν την παίρνουν στα σοβαρά. Δεν είναι πίστη, ψέμα είναι. Παρό να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς μπορούμε τη σημερινή εποχή να κάνουμε βίωμα τον χριστιανισμό, τις εντολές του Χριστού? Πώς? Τώρα, τη σημερινή εποχή που ζούμε. Δουλειά της Εκκλησίας για μένα τι είναι? Ο Χριστός δείχνει έναν τρόπο ζωής που προσωπικά πιστεύω είναι ο πιο λειτουργικός που έχει πέσει στην αντίληψή μου. Δουλειά της Εκκλησίας είναι να πάρει τον άνθρωπο από το χέρι και να τον διδάξει τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσει αυτή τη ζωή. Και
Και ακούσατε τι είπα, ο Χριστός που λέει ότι αν έχετε βρει τη βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα θα τακτοποιηθούν. Τίποτα δεν θα είναι στραβό. Βέβαια, η βασιλεία του Θεού δεν την έχετε ποτέ τέλεια και γι' αυτό κάποια στραβά, ο πιο τέλειος άνθρωπος, κάποια στραβά θα έχει. Αλλά όσο περισσότερο υιοθετήσετε αυτόν τον τρόπο ζωής, τόσο λιγότερο προβλήματα θα έχει η ζωή σας.